Εντάξει, πιο μέσα θα σε αφήνει να πας. Ωραίο μοντελάκι του κάνανε όμως, ε. Λοιπόν, 7:30 ώρα. Μάλλον θα την πέσουμε για ύπνο εδώ στο βιτζενάδικο που βρήκαμε παρακάτω. Γιατί έχει και για ξεκούραση. Ο ήλιος θα σπάει, ε. Πολύ καλή δουλειά. Εδώ λέει έχει εξεκούραση. Μπράβο, εδώ θα την πέσουμε. Πολύ ωραίος. Μέχρι να ξαναπάμε πίσω εκεί στη διασταύρωση θα έχει ξημερώσει. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, μια εβδομάδα 10 μέρες ο υπολογιστής κλειστός με το που τον άνοιξα. Ω, από πίσω βγαίναμε. Δεν πειράζει. Με το που τον άνοιξα και έκαναν αναβάθμιση στα Windows, πάνε όλα στραβά. Κάνανε αναβάθμιση στα Windows και το GeForce Experience. Πάνε να κάνω εγγραφή με το Shadow Play, δεν ακούγεται το μικρόφωνο καθόλου. Λέω τον ηχολήπτη θα τον απολύσω πάλι. Άντε κάτσε τώρα να βρεις γιατί δεν δούλευε το μικρόφωνο. Τελικά όταν κάνουν τα Windows αναβάθμιση σε μερικά πράγματα κάνουν reset τις ρυθμίσεις. Και είχε κάνει reset το μικρόφωνο που είναι συνδεμένο στον υπολογιστή να μην το κάνει εγγραφή. Βρε, λέω, δώσαμε τόσα λεφτά για το Rode το μικρόφωνο και μας χάλασε. Πάθαμε κάνει τέτοια πλάκα, λέω. Και πάντα το συνέστημα σε όλους είναι το ίδιο. Σε αυτούς που δεν είναι ειδικοί, που δεν έχουν σπουδάσει για κομπιούτερ π.χ. ή για οτιδήποτε. Πάντα η ίδια
πώς το λένε. Κάτσε τώρα να πάρω τη στροφή και να τα πούμε. Πάντα υπάρχει μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, μια μικρή βλακεία που όταν τη βρίσκεις και το λύνεις το πρόβλημα, ρε, επειδή μου λες καλά τόση ώρα ήταν αυτό. Συνέχεια έτσι γίνεται. Με τα μότς π.χ. Το ίδιο. Ή με ένα κρασάρισμα. Κρασάρι λέει ο άλλος, βγάζει μότς, βάζει. Τίποτα. Στο τέλος από το που το βρίσκει λέει αυτή η βλακία ήτανε. Ενώ αν είσαι τεχνικός και γνώσης των πραγμάτων, σου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό, γιατί ή θα τα έχεις σπουδάσει ή θα τα ξέρεις. Εδώ κάνανε όλα κανονικά εγγραφή και δεν έκανε εγγραφή μόνο τον ήχο αυτό από το μικρόφωνο. Παράξενο πράγμα. Να σου κάνει τη ζημιά τώρα, ζημιά, εντάξει, δεν είμαστε και επαγγελματίες, αλλά να σου κάνει αυτή τη φάση μια αναβάθμιση από το Windows, που το Windows είναι τα γνήσια τώρα εδώ πέρα, που κανονικά όταν κάνει αναβάθμιση πρέπει να πάνε όλα ρολόι, έτσι δεν πάει. Έχουν και την καινούργια την αναβάθμιση τώρα, και όταν πας και τα κάνεις για την 1909, με μισό μάτι την κοιτάω. Άσε λέω να τη βάλουν οι άλλοι. Γιατί στο τέλος θα γίνουμε beta tester σε όλα. Στα Windows, στα παιχνίδια, παντού. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα εδώ, πάμε καλά ή... Πολύ καλά πάμε. Πάμε για σύνορα μπόμπα και παίρνουμε Ρουμανία. Red Dead Redemption 2. 15 μέρες να στρώσει το παιχνίδι. Και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Μόλις θα τελειώσουμε εδώ, και τα χαραυγές. Σκηνικά τρελά. Φίλε, τι εργαλείο είναι αυτό. Εδώ τι έχουμε τώρα, είπαμε, δουναβί. Άπαιχτα σκηνικά, άπαιχτα. Μπράβο, σύνορα τώρα εδώ. Να έχουμε κάνει ένα animation και εδώ πέρα. Δεν πιστεύω, αλλά...
Μπα. Είδες, τώρα αν δεν το είχα να ενεργοποιείται εδώ το με τα μηνύματα, θα τη χάναμε πάλι τη φάση. Αν και δεν πιστεύω να έχει animation, αλλά εντάξει. 28 τόνοι. Δεν έχει εδώ τίποτα, απλά τα σύνορα είναι, εντάξει. Αλλά είπαμε, τα animation τα είδαμε Τουρκία. Κάνανε πολύ καλή δουλειά και εκεί. Τι είναι αυτό ρε το αλάνι τώρα. Μερσέντα. Αστέρι. Προβόλαια ο Αμπαστρέπας έκανε μέχρι τις τρύπες που περνάνε τα καλώδια. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ω, τι γίνεται τώρα εδώ, ε. Μιλάμε για Skybox. Skybox, κάτσε καλά, ε. Κραϊόβα. Άρα για την Κραϊόβα την πήρε από εδώ, γιατί έβαλα να κάνουμε μια παράκαμψη που... Τι μοντελάκι ωραία έχουν φτιάξει τώρα εδώ. Λοιπόν, το παραμπρίζ και τα τζάμια που είναι λίγο φημέ, όντως κόβουν. Θα δούμε αν μπορούμε να το περάξουμε. Δεν θυμάμαι αν είναι κλειδωμένο το μόντι ή όχι αυτό του Ford. Ήταν λίγο βαριά η Κραϊόβα τώρα εδώ, πέφτανε τα FPS. Και τώρα προσέχω ότι τα FPS δεν πέφτουνε π.χ. αν πούμε μέσα σε δάσος, άμα είναι τα, από τα γραφικά και αυτά όπως ήταν στους πρόμοτς π.χ. Μόλις πέφτουμε σε κίνηση, όπως τώρα, που έχει πολλά μοντελάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά και τέτοια, αρχίζουν και ανεβοκατεβαίνουν. Που την κίνηση δεν την έχω πειραγμένη, δεν το έχω πειραγμένο εγώ το traffic. Πέσουμε το μαμά. Με τα λουλουδάκια τους εδώ πέρα, μπράβο. Ομορφιές ωραίες. Γιατί ακούω άλλους που έχουν πειραγμένο το traffic και είναι η κίνηση... τι έχουμε εδώ? Πολυκατάστημα. Και είναι αυξημένη η κίνηση ή έχουν μόντου με να αυξάνει το traffic.
Αυτοί έχουν αυτά τα προβλήματα. Πολλά stutters. Γιατί έχει το παιχνίδι... Οπ! Περνάει το τραμ, κόκαλο όλοι. Αυτό το Ford εδώ πέρα λέει, το βγάλανε το 18. Δεν ξέρω αν περπάτησε πολύ καλά εδώ στην περιοχή σε εμάς ή η Τουρκία ή... Αυτοί ποντάρανε για την προς τα ανατολικά να πουλήσουνε. Αλλά λίγο έτσι που διάβαζα λέει ότι ο τράκτορας λέει αυτός εδώ συγκεκριμένος βγαίνει γύρω στα 77 χιλιάρικα. Με ή χωρίς ΦΠΑ ήταν τώρα. Χωρίς ΦΠΑ πρέπει να ήταν. Και το συγκρίνανε τώρα με Volvo, με ένα τράκτορα της Volvo και με ένα τράκτορα της Scania. Της Volvo ήταν στα 97 λέει, της Scania κανένα 2-3 χιλιάρικα παρακάτω. Τώρα 77 με είναι 20 χιλιάρικα διαφορά, 15 χιλιάρικα διαφορά. Αλλά γι' αυτό τους βγήκε τόσο φθηνά ένα σασί και εδώ στο παιχνίδι που πήγαινες να το φτιάξεις το φορτηγό δεν είχε πολλά πραγματάκια στάνταρ. Αυτοί μάλλον θα θέλουν έναν στάνταρ τράκτορα φθηνό να κάνει τη δουλειά του, τίποτα άλλο. Πόσο ήταν αυτό, 520 ή 580? Με τόσα άλογα μια χαρά δεν πας. Μια χαρά πας. Εδώ μόλις πήγαμε Ρουμανία άλλαξε το σκηνικό σιγά σιγά προς το καλύτερο, ε. Και εδώ ωραίες λεπτομέρειες. Άρα εκεί πάμε κι εμείς.
Λοιπόν, πρώτα θα πάμε καρφί για Ρέσιτσα και μετά για τη Μεσοάρα. Βρίσκουμε τη Ρέσιτσα πρώτα στο δρόμο μας. Και από ό,τι φαίνεται η διαδρομή τώρα θα είναι έτσι εδώ. Δύο λωρίδες μέσα σε κανένα δασάκι. Επαρχιακός δρόμος. Απαγορεύεται προσπέραση λέει. Θα φάμε και κανένα πρόστιμο. Γιατί το Ford δεν το βλέπω να κόψει εγώ. 90 χιλιόμετρα καρφί πάει τώρα. Γιατί όμως μου φαίνεται ότι πάει αργά? Γιατί πειράξαμε το FOV στις ρυθμίσεις. Όταν περάζει το Field of View αλλάζει και η αίσθηση της ταχύτητας στο παιχνίδι. Παρανομία φουλ. Ομπό. Σιγά βρε. Εγώ νόμιζα ότι το χτυπήσαμε τον άλλο. Αλλά κατευθείαν μας τσίπησε. Μόλις βγήκαμε το ρεύμα κλείσει. Μπράβο. Όπα. Πολύ ωραίο μοντελάκι, δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα. Υδροηλεκτρικό, μπορεί. Αλλά είναι πολύ ωραίο το μοντελάκι. Πόρτσιλε Ντεφιέρ λέει. Άμα πάτε στο Google να το ψάξετε να το βρείτε. Υδροηλεκτρικό φράγμα είναι. Ένα εδώ και ένα στην άλλη την άκρη λέει με τη Σερβία. Κοίτα εδώ σκηνικό τώρα. Ωραία φίλε. Κάτσε να πάρω μου και εδώ μία. Στα αγγλικά είναι The Iron Gates. Σιδερένες πύλες. Όντως είναι πολύ εντυπωσιακό. Και το φτιάξανε πολύ λεπτομερέστατο, ε. Μπράβο. Και τα δύο σκηνικά τώρα. Φοβερές λεπτομέρειες. Αυτό το πέρασμα εδώ πέρα είναι όλα τα λεφτά. Και ακόμα δεν τελείωσε η φάση. Τι έχει εδώ, βαπόρια φορτώνουνε. Βαπόρια φορτώνουνε, σιλό. Έχει πολλά σιτηρά εδώ η περιοχή αυτή. Τα φορτώνουνε σε βαπόρια. Όπως και από τη Βουλγαρία. Πάνε από... Φεύγουν από Μαύρη Θάλασσα με βαπόρια. Σε εμάς στην Ελλάδα έρχονται πάρα πολλά. Σε μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν πολλά σιτηρά. Και ούτω καθεξής.
Μπράβο, τώρα αυτό το πέρασμα εδώ πήρε το τίτλο ένα από τα καλύτερα περάσματα που έχουμε κάνει στο DLC. Στο δρόμο από Κραϊόβα για Ρέσιτσα. Εκεί είναι το Iron Gates που λένε. Το υδροελεκτρικό εργοστάσιο. Άμα είναι να πάτε κανένα δρομολόγιο από εκεί, να το πάρετε όπως και δίποτε. Εκεί που κοιτάζω και βλέπω ότι έχω 62 χιλιόμετρα και πάω να πατήσω φρένο, μου τη βαράει στο κεφάλι. Τι είναι αυτή εδώ, ρε. Εντάξει, δεν μπορείς, τέτοιες ομορφές, θα κοιτάξεις λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, θα σου φύγει λίγο το γκάζι. We'll be right back.